Στα Λευκά ντύθηκαν αρκετά χωριά σε ορεινές και μειωρινές περιοχές της Κρήτης, με τους δημότες και επισκέπτες να απολαμβάνουν το λευκό σκηνικό με ασφάλεια, καθώς οι χιονοπτώσεις και οι βροχοπτώσεις δεν δημιούργησαν προβλήματα. Ο Γενάρης λέει τη νύχτα δεν φεύγει. Και όμως εσιώνιζε όλη νύχτα. Ο Δήμος μας εξεσιώνιζε συνέχεια, εξεσιώνιζε και τις βοσκούς στο βουνό. Ποτέ εσιώνιζε τις γωνιές. Χθες βράδυ άρχισε το αυτό που βλέπετε, το σκένει χθες βράδυ. Έκανε 10 πόντους, 15. 7-8 ώρες χιόνιζε, αλλά ήταν ψηλό το χιόνι, δεν ήταν πολύ απότομο. Ο Δήμος δεν μας βοήθησε και είναι ανοιχτοί οι δρόμοι. Δεν έχουμε προβλήματα. Ο σχεδιασμός που είχαμε λειτουργήσε πάρα πολύ καλά και αυτό με ικανοποιεί ιδιαίτερα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δουλεύουν μηχανήματα στα ορεινά. Τις νυχτερινές ώρες το χιόνι ήταν πυκνό και είχε μεγάλη χρονική διάρκεια στα Νόγια, όπου το χιόνι έφτασε μέχρι και τα 15 εκατοστά σε ορισμένα σημεία. Είχαμε χθες το βράδυ έντονη χιονόπτωση, είχαμε στούπα όπως λέμε, η οποία αν συνέχιζε και σήμερα θα μας έκανε τα πράγματα αρκετά πιο δύσκολα. 4 ώρα το πρωί μπήκαν σε λειτουργία πάλι τα μηχανήματα και κατάφεραν να έχουν το οδικό δίκτυο ανοιχτό. Μα και στις μεγάλες χιονιές δύσκολα κλείνει ο δρόμος εδώ. Ας πούμε το 2002 που είχε 1,5 μέτρο στην πλατεία Σταρμή, έκαμε 3-4 μέρες κλειστός ο δρόμος, αλλά άνοιξε. Αλλά μιλούμε τώρα για χιόνι, έτσι. Κόσμος ήρθε σαν όγια. Αρθεί. Πέπλο χιονιού έχει σκεπάσει αρκετά χωριά άνω των 600 μέτρων, με τις προσβάσεις να είναι ανοιχτές. Το κρύο παραμένει τσουχτερό, ενώ οι ξυλόσωπες παίρνουν φωτιά. Τα περιμέναμε, καλοδεχούμενα γιατί τα έχει ανάγκη και ο τόπος. Εδώ έχουμε συνηθίσει. Άμα δεν χιονίσει, δεν είναι καλό. Καλό είναι. Χρειάζεται. Γλυκιά αυγή και πιστεύουμε πραγματικά το επόμενο διάστημα να δώσει κι άλλες χιονιές, να έχουν την γλυκάδα της αυγής, αλλά να έχουν μεγαλύτερη ποσότητα πάνω στο βουνό τουλάχιστον. Σε εξέλιξη είναι χιονόπτωση και στον Τζερμιάδα του Οροπεδίου Λασιθίου, με τον μηχανισμό του Δήμου να είναι επιποδός προκειμένου να επιχειρήσει αν χρειαστεί. Δεν έχουν κινηθεί σχεδόν καθόλου τα ξυπνιστικά. Το χιόνι είναι λίγο. Οι επισκέπτες μετά το χιόνι μπορούν να έρθουν στο Λασίθι να απολαύσουν έστω και αυτό το λίγο χιόνι. Τα κακοκαιρία είναι αυτή. Περνούμε πολύ ωραία. Να πίνουμε σε καμιά ρακή. Χαρακτηριστικές είναι εικόνες, Οροπέδιο, Ανόγια και γωνιές Μαλεβιζίου με τον κρατικό μηχανισμό της πολιτικής προστασίας να βρίσκεται σε εγρήγορση. Οι δρόμοι σε κάποια σημεία μπορεί να είναι παγωμένοι και μπορεί να κρύβουν εκπλήξεις. Σε κάθε περίπτωση η περιφέρεια θα είναι δίπλα και η πολιτική προστασία σε όποιον μας χρειαστεί, όποτε μας χρειαστεί. Η κακοκαιρία αυγή, η οποία είχε ήπια χαρακτηριστικά, μπαίνει σε ύφεση τις επόμενες ώρες, ενώ όσοι θελήσουν να απολαύσουν το χιόνι, ανηφορίζοντας Οροπέδιο και Ανόγια, θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.